Οι πανελλήνιες εξετάσεις όχι απλά δεν καταργούνται, αλλά επιστρέφουν στο παρελθόν. Οι δέσμες επανέρχονται και επί της ουσίας η απευθείας εισαγωγής στις σχολές περιορίζεται. Παράλληλα, αυξάνονται οι ώρες σε ορισμένα μαθήματα από τα οποία καθορίζεται και ο βαθμός του απολυτηρίου. Το σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με την εφημερίδα Καθημερινή, οδηγεί πίσω στο σύστημα με τις δέσμες. Παράλληλα, αυξάνονται οι ώρες διδασκαλίας στα 4 μαθήματα, στα οποία θα εξετάζονται οι μαθητές στις εξετάσεις για την εισαγωγή σε ΑΕΗ και ΤΕΗ. Στα μαθήματα αυτά η διδασκαλία αυξάνεται στις 6 ώρες την εβδομάδα. Το ζητούμενο είναι ότι οι εξετάσεις έχουν μια δυναμική που περιγράφεται καταρχήν από το αδιάβλητο και το δεύτερο είναι ότι αξιολογούνται οι μαθητές με ένα συγκεκριμένο τρόπο για να μπουν στο πανεπιστήμιο. Και αυτό το σχέδιο νόμου μας λέει ότι στις σχολές οι οποίες έχουν μεγάλη ζήτηση θα υπάρχουν πάλι εξετάσεις και θα υπάρχει ένα μεικτό σύστημα από πληροφορίες που έχουμε. Που θα έχει να κάνει και με βαθμολογία σχολείου και με συγκεκριμένα μαθήματα και με ένα είδος εξετάσεων. Άρα δεν είναι το θέμα αν καταργούνται ή όχι, είναι αν με έναν σωστό, δίκαιο και καθαρό τρόπο οι μαθητές μπορούν να μπαίνουν στη σχολή που θέλουν. Το νέο σύστημα προβλέπει επίσης ότι ο βαθμός του απολυτηρίου θα καθορίζεται κυρίως από τα 4 μαθήματα στα οποία θα εξετάζονται οι μαθητές πανελλαδικά και λιγότερο από τα υπόλοιπα ενδοσχολικά μαθήματα. Κοιτάξτε, επειδή τα τελευταία 30 χρόνια έχουν αλλάξει πολλές φορές έχει αλλάξει πολλές φορές ο τρόπος εισαγωγής των μαθητών στο πανεπιστήμιο, έχουμε ορίσει κάθε φορά να λέμε με αυτό το σύστημα μη κίνο. Ουσιαστικά η απευθείας εισαγωγή στο πανεπιστήμιο με μόνο κριτήριο τον βαθμό του απολυτηρίου θα γίνεται σε λίγες σχολές και κυρίως σε σχολές με χαμηλή ζήτηση, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να σηκώσουν το βάρος των εισακτέων. Οι αλλαγές αυτές θα αρχίσουν να εφαρμόζονται με τους μαθητές που θα φοιτήσουν στη ΓΑΜΑ Λυκείου το 2020 με 2021.